Το Μικτόρκο, το δικαστήριο Ρεστιάδας, έκρινε ένοχο κατά πλειοψηφία με 6 ψήφους προς έναν τον 31χρονο για την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, επιβάλλοντάς του ισόβια ποινή με δικαίωμα έφεση στην δίκη που ολοκληρώθηκε την Τετάρτη 1 Ιουνίου για την ανθρωποκτονία της Τζεβριέ που σημειώθηκε τον περασμένο Δεκέμβριο στην Αλεξανδρούπολη. Η απόφαση ήταν μια δίκαιη απόφαση. Είδατε από το πρωί ότι έγινε μια δίκη με πολύ ελάχιστα διαλύματα και είχαμε μια επίθεση από την υπεράσπιση η οποία έθεσε πάρα πολλούς ισχυρισμούς μέσα στο δικαστήριο. Ακόμα και σήμερα δεν ακούστηκε η αλήθεια. Να σας πω ένα παράπονο που έχω. Δυστυχώς θεωρώ ότι η ανάκριση έλαβε πρόωρα τέλος, οπότε ο αγώνας μου ήταν ένας πολύ δύσκολος αγώνας, όχι μόνο ο δικός μου αγώνας, και αγώνας της οικογένειας και της συναδέλφου που υπάρχει από την Αλεξανδρούπολη, που όλοι μαζί δουλέψαμε. Να τονίσω ότι υπήρχαν στοιχεία που θέλω να πιστέψω λόγω χρόνου, δεν ξέρω τι άλλο, λόγω απειρίας, δεν συνεισφέρθηκαν και συνεισφέρθηκαν, τα είδατε και μόνοι σας, από την πολιτική αγωγή. Οι γιατροί, οι οποίοι έλυσαν το θέμα, τους οποίους προσπάθησε να ξεγελάσει και να χρησιμοποιήσει υπεράσπιση, αλλά ευτυχώς δεν της βγήκε. Όταν φέρουμε έναν άνθρωπο στο δικαστήριο να δικαστεί με τον ενδεχόμενο δόλο, δηλαδή χτυπάω κάποιον ο οποίος πεθαίνει, έρχεται το αποτέλεσμα του θανάτου μετά από 4 μέρες, καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε μια νομική προσπάθεια να δείξουμε ότι όταν το χτυπάω, εγώ ξέρω ότι μπορεί να πεθάνει και το δέχομαι αυτό. Αυτό είναι ένα νομικό ζήτημα το οποίο απασχολεί την ομολογία, το ανώτατο δικαστήριο και ό,τι και να συνεισφέρουμε με νομικό τρόπο, πάνω απ' όλα είναι τα πραγματικά περιστατικά. Εμείς δεν είχε διοριστεί το τεχνικό σύμβουλος, δεν είχαν κληθεί οι γιατροί, δεν κλήθηκε προσωπικό από το νοσοκομείο, δεν κλήθηκαν οι άνθρωποι που την παρέλαβαν, δεν κλήθηκε το ΕΚΑΒ, δηλαδή δεν μπορούμε να χειριζόμαστε ανακρίσεις με ανθρωποκτονίες σε άλλες πόλεις και να έχουμε μάρτυρες οι οποίοι επιμέρες να καταθέτουν και να έχουμε μια σοβαρή υπόθεση. Για ποιο λόγο δεν κλήθηκαν αυτοί οι μάρτυρες? Μήπως επειδή το κορίτσι ήταν της μειονότητας? Είναι ξεκάθαρο αυτό για μένα και είναι απαράδεκτο. Ευτυχώς με τις δικές μας δυνάμεις, με τους δικούς μας ανθρώπους, οι οποίοι φαντάζομαι θα είναι όλοι παρόντες στο εφετείο, και κυρίως ευχαριστώ πάρα πολύ τους γιατρούς που ήρθαν σήμερα. Χάσαν το ιατρείο τους, ο γιατρός μάλιστα ταξίδευε και το εξωτερικό. Ξεκαθάρισαν λοιπόν ότι το χτύπημα που επήλθε στις 5 του μηνός ήταν το χτύπημα που επέφερε το θάνατο στις 9 του μηνός. Και ό,τι και να κάνανε οι άνθρωποι αυτοί, δεν ήταν δυνατόν να ζήσει αυτό το κορίτσι. Είχε αρχίσει η αιμορραγία. Λίγα λεπτά αναργούσε να φτάσει στο νοσοκομείο, θα είχε επέλθει ο θάνατος. Δεν σταματούν αυτό το θάνατο. Όλα αυτά λοιπόν έγιναν με μια δική μας δουλειά, εισακούστηκαν από το δικαστήριο, έθεσε πάρα πολλούς ισχυρισμούς η υπεράσπιση, δεν αναγνωρίστηκε πλην ενός ενόρκου, για να πούμε την αλήθεια είναι 6-1. Ο ένας ένορκος, δεν ξέρω, υιοθέτησε την υπερασπιστική γραμμή, ούτε ελαφρυντικά δόθηκαν, γιατί εγώ δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα δικαστήριο θα δεχθεί και θα δώσει ελαφρυντικά σε έναν άνθρωπο που αφού σκότωσε το ξύλο, κυριολεκτικά η λέξη σκότωσε το ξύλο, μετά μπορούσε να θεωρήσει ότι επειδή έδωσε αίμα ή επειδή αναγκάστηκε να την πάει στο νοσοκομείο, αλλά δεν λέει την αλήθεια, αλλά δεν είπε πουθενά την αλήθεια, δεν εξήγησε τι έπαθε το κορίτσι, αυτό θα φανεί ως έμπρακτη μετάνοια. Θέλω να πιστεύω ότι αυτή η απόφαση δικαιώνει το κορίτσι, δικαιώνει τους ανθρώπους του Μαχαλά που δεν δέρνουν τις γυναίκες τους, γιατί βρέθηκε μάρτυρας που είπε «Μα εμείς τις δέρνουμε». Και ακούστηκε λοιπόν από την υπεράσπιση «Καλά, ο Μαχαλάς έτσι είναι». Όχι, δεν είναι έτσι. Είμαστε στο 2022. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Έλληνες πολίτες, είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξέρουν και σέβονται τους νόμους του κράτους και ό,τι παλαιότερο υπάρχει, ήρθε η ώρα να εξαλειφθεί. Εγώ νιώθω μια δικαίωση και μια αγάπη προς την οικογένεια που μπορεί να μην ξαναδεί την κόρη της, αλλά ξέρει πλέον ότι οι γυναίκες δεν τις δέρνουμε και δεν τις σκοτώνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη δίκη, ευχαριστώ όλο τον κόσμο, ευχαριστώ σε αυτούς που μας παρασύρθηκαν, ευχαριστώ τους γιατρούς, μας έχουν δώσει βοήθεια και ευχαριστώ σε όλους που μας παρασύρθηκαν. Ευχαριστώ σε όλους. Ακόμα δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Ακόμα θυμόμαστε με την κόρη μας μαζί. Μια εβδομάδα, πόσο καιρό, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τώρα τη δίνη του δικαστήριου.